Πρόλαβα το πρόλαβα, ρε, άμα έχεις καλούς χρόνους. Κατεβαίνω για Ολυμπιακούς Αγώνες σε επόμενους 4 χρόνια, σε 3 βασικά, και είμαι πάρα πολύ έτοιμος. Πώς με είδατε, καλός? Πολύ καλός. Καλός, δυνατός. Παιδιά, έχω καλή προπονήτρια. Γιατί έχει έρθει απευθείας από την Γυμναστική Ακαδημία και με έχει κάνει, βλέπεις. Άλλο λόγο, τρέχω, δεν με πιάνει κανείς. Έλα, Νατάσα. Καλησπέρα, γεια σας. Όποιος γυρίζει, κερδίζει. Ναι. Καλώς ήρθατε. Καλή επιτυχία σε όλους. Λεξομαχία και θα έχουμε να πούμε πολλά στη συνέχεια. Η κατηγορία είναι αντίθετα. Πήγαμε. Έχει πατήσει ο Γιώργος. Κτίζω, ναι. Γκρεμίζω. Πάντα αυτά ήταν αντίθετα. Ό,τι χτίζει, γκρεμίζει και μετά το ξαναχτίζει όμως άμα χρειαστεί. Έτσι. Για την ώρα χτίζουμε. Γιωργάρα, 100 ευρώ για σένα. Ξεκινάς πρώτος. Πάμε. Τι πρέπει να ξέρουμε για σένα? Να έπρεπε να ξέρουμε λίγα. Όχι πολλά, πρόσεξε. Λίγα. Ότι είμαι μπαμπάς. Okay, αυτό αξίζει διαφήμιση. Είμαι μπαμπάς και ήρθα μετά την παρότρινση του γιού μου, του Μάριου. Ποιος είναι πόσο? Είναι 7,5 στα 8. Γι' αυτό σε παροτρύνει, δηλαδή. Όχι απλά. Βασικά ήθελε για να έρθει, πες το. Ήθελε για να έρθει, αλλά έχουμε υποχρεώσεις. Άρα έχουμε σχολεία, αυτά, υποχρεώσεις. Δεν γίνεται. Και για τη μικρή μου, βέβαια, την Νικολέτα, γιατί ανέφερα το Μάριο, δεν μπορώ να μην πω την Νικολέτα. Ναι, να μου τα λες, αλλά νιώθω, έχω την υποψία, σαν πατέρας γιού μεγαλύτερο και κόρης, ότι η κόρη ακόμα δεν πρέπει να το καταλαβαίνει αυτό που γίνεται εδώ. Καθόλου. Πόσο είναι? 2. Ποτέ δεν θα ξανακάνεις αυτό το λάθος, γιατί υπάρχει το YouTube, Γιώργο, και σε 2 χρόνια η μικρή Νικολέτα, είπαμε. Νικολέτα. Να σε τσακίσει γι' αυτό, Νικολέτα μου, ο μπαμπάς είναι εδώ, σε σώζω εγώ. Κατηγορία. Μόδα. Μόδα. Το σίγμα. Πάλι. Το ταφ. Την τρίτη φορά. Καλή αυτή η φάση με το εικοσάρικο, αλλά θα έχουμε θέμα με το γιο. Θα μας πάρει τηλέφωνο σε λίγο. Το μη. Μη μητέρα. 2 μη 40 ευρώ. Με το ζόρι δηλαδή. Προσέξτε τώρα, έχουμε βάλει 5 γράμματα για να πάρουμε όλα και όλα 100 ευρώ. Εκεί που έλεγα δεν πάει χειρότερα, γιατί έχει φέρει μόνο 20, πάει και χειρότερα, χάνει και τη σειρά του. Δυστυχώς. Δεν πειράζει. Θα έρθει ξανά η σειρά σου. Να υποδεχτούμε τη Σοφία μας, τη χαμογελαστή. Καλώς την, ναι. Γεια σας. Ήρθε η ώρα για τη δική σου διαφήμιση. Διαφήμισε τον εαυτό σου. Λοιπόν, είμαι και εγώ μαμά. Σημανούλα. 5 παιδιών. Πέντε. Το παιδί, δεν τα άκουσα καλά. Κι όμως. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που μου. Κι όμως, πίστεψε. Έχει και τρίδημα. Όχι. Δίδυμα. Όχι. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Βγάζω το καπέλο. Τα τέτοιο μεγάλο. Παπ, εδώ. Βγάζω. Είναι δυνατόν. Θα σταματήσει ή θα συνεχίσει για τη δεκάδα? Στο παρόν θα σταματήσω. Δεν πα σε δεκάδα δηλαδή κτλ. Προ το παρόν δεν το σκέφτομαι. Μάδα μπάσκετ. Να τα χαίρεσαι όλα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αρχίζουμε με 30. Το νι. Το νι. Αν δεν έχει καθόλου νι. Ναι. Δεν πήγε καλά το ξεκίνημα. Βέρα. Καλώς την, ναι. Πλησίασε. Έλα, μην τρελανέμε τώρα. Εγώ δεν έχω παιδιά. Α, εντάξει, οκ. Okay, γιατί άμα μου έλεγε, πρόσεχε, είναι και μικρότερη παρέα. Εάν μου έλεγε, έχω κι εγώ 4, θα έφευγα μόνο μου από εδώ πέρα. Όχι, όχι, δεν έχω. Να ρωτήσω κάτι. Με τι ασχολείσαι? Είμαι φοιτήτρια. Τι σπουδάζεις? Διοίκηση επιχειρήσεων. Καλή επιτυχία, φύγαμε. Τέλεια. Δεύτερη ευκαιρία, αυτό είναι. Θα πω το κάπα. Πήρες και δεύτερη ευκαιρία.
κοσάρικο. Θα πω το πι. Το πι. Η κατηγορία μας είναι μόδα, να θυμίσω. Υπάρχει. Ωραία. Και το τρίτο γύρισμα είναι για 50. Το γάμα. Γάμα. Έχουμε και γάμα. Άλλα 50 ευρώ. Οπότε είσαστε 120. Θα αγοράσω το α. 4 α. Μόδα. Αυτό το τετραπλό α εκεί στο τέλος των λέξεων βοήθησε αρκετά. Θα πω το Z. Όχι. Έχεις δεύτερη ευκαιρία όμως. Μπορείς να γυρίσεις πάλι. Και αυτή η δεύτερη ευκαιρία μπορεί να είναι και ευκαιρία που θα σου αλλάξει τελείως το γύρο. Γιατί έχουμε ένα ερωτηματικό μπροστά μας, αλλά και ένα γράμμα μπροστά μας να βρούμε. Θα πω το λάμδα. Λάμδα λες, ε. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Έχει 2, άρα πήρες άλλα 100 ευρώ και έχεις 120 τώρα. Και αυτό το ποσό είναι το ποσό που θα ρισκάρεις εάν αποφασίσεις να σηκώσεις το ερωτηματικό. Από κάτω μπορεί να έχει είτε 500 είτε χρεοκοπία. Θα το σηκώσουμε. Έρχομαι να σε βοηθήσω. Οπότε, εάν το ερωτηματικό από κάτω έχει το τριψήφιο που θέλουμε, θα οικονομήσαμε. Και έχεις κάνει ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα εφόσον λύσεις και το γρίφο όμως. Αν όμως έχει χρεοκοπία. Εντάξει, να μην το κάνω και δράμα. 120 ευρώ χάνεις, δεν θα είναι κάτι φοβερό. Εντάξει. Ναι. Πάρε λοιπόν 500 για να μάθεις. Τέλειο. Λοιπόν, έλα στη θέση σου τώρα που έχεις το χρήμα, γιατί μιλάμε για 6-20 παρακαλώ, 6-20. Αυτά τα 620 είναι πολύ μεγάλο ποσό για ένα γύρο. Είσαι σε θέση να το λύσεις τώρα, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Όχι. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Θα αγοράσω το έψιλον. Φυσικά και επέλεξε γράμματα τα οποία φαίνονται ξεκάθαρα στον πίνακα. Θα αγοράσω το όμικρον. Εκμεταλλεύεσαι άψογα το γεγονός ότι έβγαλες ένα 500 κολαριστό στο προηγούμενο γύρισμά σου. Πω, ατυχία. Κρίμα, γιατί έφτασες πολύ κοντά στη λύση. Γιώργο. Μπορώ να τον λύσω. Αν το λύσεις, ναι, θα πάρεις τα 100 ευρώ και θα στερήσεις τα 420 από τη Βέρα που φαντάζομαι αυτό είναι στο μυαλό σου, γι' αυτό και θέλεις να το λύσεις. Ναι. Πάμε. Κλος φούστα με μεγάλα πουά. Τι ήταν η λύση του γρίφου να συνέβη για ακόμη μια φορά αυτό που κανείς δεν περιμένει. Να έρθει ο Γιωργάρας, ένας άντρας που με τη μόδα δεν έχει τόσο καλή ειδικά σχέση. Ειδικά το κλος. Ναι. Οπότε ευτυχώς που τα έχει ανοίξει όλα τα γράμματα η Βέρα, έτσι. Πραγματικά. Λοιπόν, πολύ καλά. Εδώ λοιπόν παίρνει άλλα 100 ευρώ, ο Γιώργος κάνει το 2 στα 2. Η Βέρα δεν παίρνει αυτό το καλό ποσό. Το καλό ποσό ατύχησε και στο τελευταίο της γύρισμα. Αλλά μόλις ξεκινήσαμε, παιδιά, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο. Λοιπόν, Μανούλα, πάμε να πάρουμε κατηγορία. Η κατηγορία είναι. Και όμως ισχύει. Και όμως ισχύει. Έχεις 5 παιδιά. Αυτό είναι μια πληροφορία που θα μπορούσε να είναι γρίφος. Σοφία, έχει 5 παιδιά. Και όμως ισχύει. Ξεκινάς με. Μπράβο! Με κάτι που μπορεί να είναι καλό στη συνέχεια. Ναι. Είναι το επιδείο. Θέλω ένα γράμμα. Ποιο είναι το γράμμα αυτό? Σίγμα. Σίγμα για το επιδείο. Πάρα πολύ ωραία. Σήκωσε το. Το επιδείο. Έρχομαι εγώ να σε βοηθήσω γιατί είναι λογικό από τον ενθουσιασμό σου. Δεν το βλέπεις που είναι. Δεν το βλέπω. Είναι εδώ. Είναι ο ενθουσιασμός. Ο ενθουσιασμός. Σε βοηθώ εγώ σε αυτό. Από εδώ και πέρα σε αυτό το γύρο, ό,τι βγάλεις θα διπλασιάζεται. Να, για παράδειγμα το 150 που έχεις τώρα είναι 300. Πρακτικά. Στην ουσία είναι 150. Αυτά διαχειρίζεσαι. Διευκρινίζω, δεν θα πάρεις 200 ευρώ ψώνια. Εντάξει, είναι 100 ευρώ τα δώρα του γαλαξία. Τα χρειάζεσαι εσύ. Οι ανάγκες που έχουν οι υπόλοιποι δεν είναι βέβαια, το ίδιο στο σούπερ μάρκετ. Αλλά αν σηκώσεις 100 ευρώ δώρο επιταγή, το σύνολο όμως 200. Το ταφ. Έτσι, μπράβο. Σήκωσε και αυτό και αυτή τη φέτα από τον τροχό της τύχης. Μπράβο σου. Έχουμε άλλα 20. Το μη. Μάνα, είναι μόνο μία. Ω, ήταν πολλά. Ήταν πολλά. Ήταν πολλά. Ήταν τρία. Εδώ υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαμε να έχουμε βγάλει και κανένα 500, να ξέρεις. Υπό προϋποθέσεις. Δεν το πάθαμε. Έχουμε όμως 3,30 που θα γίνουν 6,60 γιατί. Θα αγοράσω
Θα πάρω το α. Θα αγοράσω κι άλλο. Το ήττα. Κάπου το εντόπισες, καλά έκανες και το είπες. Έλα. Πετυχαίνεις αυτό το φοβερό συνδυασμό, που διπλασιάζεις ό,τι έχεις και μετά χάνεις τα μισά από αυτά που έχεις. Τρομερός συνδυασμός. Πέρα. Θα πω το νι. Το όνομα μας είναι το νι, Νιγηρία. Ωραιότατα, 3 νι, 90 ευρώ για σένα. Το κάπα. Το κάπα. Ωραία. 110 ευρώ έχεις τώρα. Θα αγοράσω τα όμικρον. Αν έχει, χαρά να σου ανοίξουμε τα όμικρον που υπάρχουν. Ορίστε, έχουμε δύο. Κι όμως ισχύει. Θα πω το πι. Λίγα λεφτά. Το λάμδα. Λάμδα. Αυτό το μαύρο, το κακό που έρχεται εδώ σε αυτό το γύρο μπροστά μας. Είναι δεύτερη φορά που το βλέπουμε στο γύρο. Ναι. Γιώργο. Έχω βρει. Άρα να ρωτήσω αν θέλεις για ακόμη μία φορά να πάρεις μόλις 100 ευρώ. Όχι, θα γυρίσω. Κάποια στιγμή ναι, λες, να γίνει και κάτι άλλο, ναι. Σε καλό σου βγήκε, μπράβο. Θα πω τώρα. Έτσι, λοιπόν, και κοιτάξτε με μια πολύ ωραία κίνηση, επιλέγει το διπλό γράμμα, αφού ξέρει το γρίφο, παίρνει αντί για 150, 300 ευρώ. Mm. Αν το λύσει τώρα, σαφέστατα έχει ένα καλύτερο ποσό, εκτός αν το ρώσο άλλαξε τη γνώμη. Το λύνω. Πάμε. Στη σελήνη μυρίζει σαν καμένο μπαρούτι. Είναι κάποιες ναύτες και ΝΑΣΑ προφανώς, οι οποίοι πήγανε, μας δώσανε τις αισθήσεις, την πληροφορία αυτή, την οποία μοιραζόμαστε τώρα με όλο τον κόσμο, γιατί τέτοιοι καλοί άνθρωποι είμαστε. Με σένα δεν θα μοιραστούμε κάτι, 300 είναι δικά σου. Ευχαριστώ. Τα πήρες, έφυγες. 300 και 100 και 100, όλοι μαζί σούμα. Να το 500αρικάκι για το φίλο μου, τον Γιώργο, ο οποίος πήρε το ρίσκο του, το μικρό ρίσκο, για να κερδίσει και άλλα χρήματα. Γιατί όποιος γυρίζει, κερδίζει και εσύ το πέτυχες έτσι ακριβώς όπως λέει το μότο της εκπομπής. Τώρα παίζει πρώτη η Βέρα μας. Κατηγορία μας, Νατάσα. Στη δίαιτα. Στη δίαιτα. Συγχαίρω με αυτή την κατηγορία, απίστευτα. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο συγχαίρω, δεν μου αρέσει καθόλου. Χειρότερη μου. Πώς η δίαιτα να δείξει ο οργανισμός αυτός. Όπως το πάρει κανείς. Μιλάω τώρα για δίαιτα, μιλάω στη Βέρα και στη Νατάσα που και οι δύο μαζί φτάνουν τα κιλά μου. Πάμε. Θα πω το σίγμα. Σίγμα. Οχ. Δεν έχουμε. Λίγο έκπληξη αυτό. Γιώργο. Τέλειο. Το λάμδα. 300 ευρώ από τον Τενιακό. Η δωρεπιταγή επίπλων. Η δική σου. Μπράβο και συγχαρητήρια. Πατήσαμε. Τουλάχιστον είναι στο ξεκίνημα και δεν σου στερεί χρήματα. Δεν πειράζει. Σοφία, ούτε σε να σε πειράζει, απέναντίες θα έλεγα. Το ταφ. Ένα ταφ, 20 ευρώ. Το
Το ρο. Κάτι γίνεται τώρα, πήγαμε στα 60. Εδώ έχουμε άλλα 40 ή και παραπάνω από το γράμμα, θα φανεί. Το κάπα. Όχι, ούτε ένα κάπα. Ναι. Βέρα. Το νι. Ούτε. Γιώργο. Το πι. Ωραιότατα. Να τα 120 ευρώ. Καμία συμβουλή πήρε από το γιο σου που βλέπετε μαζί τρώγοντα τύχη σου. Συμβουλέ σε κάτι πριν φύγει από το σπίτι. Είπα, το μάμα μου κέρδισε. Α, παιδιά, τόσο απλά. Να κερδίσει, γιατί περιμένω δώρο. Έτσι πάνε αυτά. Έτσι. 120 ευρώ. Κόντεψε. Ναι. Κοντά. Θα πω το μη. Θα μπορούσε με λίγο τύχη να έχει βγάλει όσα έβγαλε στου προηγούμενου τρει γρίφου, να τα βγάλει μόνο σε ένα γύρισμα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον τώρα, ίσω. Υπάρχει πιθανότητα. Επόμενο, ακόμα. Βέβαια. Το θήτα. Επειδή είναι ένα γράμμα λίγο ιδιαίτερο, φαντάζομαι ότι το είχε εντοπίσει κάπου. Οκ, okay, δεν έχουμε εκεί που το έχει εντοπίσει τουλάχιστον. Και χωρί θήτα, ο γρίφο Σοφία, έλα. Σοφία, η Energy θα σε φτιάξει τώρα. Δηλαδή, τέτοια αξία αυτό το δώρο δεν θα μπορούσε να πάρει περισσότερη από ότι να το κερδίσει εσύ. Έλα ένα γράμμα. Θα πω το γάμα. Ναι, θα σηκώσει τη δώρα επιταγή της Energy, που είναι ένας ολοκληρωμένος πάροχος ενέργειας και θα πάρεις το δωράκι σου και 115 ευρώ και θα έρθει αυτή η φοβερή τεχνολογία στο σπίτι, που επειδή έχετε και πολλά δωμάτια και είστε πολλά άτομα, ανά πάση στιγμή, εκεί που είσαι, λες, να κλείσει το φως του δωματίου των κοριτσιών, των αγοριών, να ανοίξει καφετιέρα αυτό και όλα αυτά θα σου λύσουν τα χέρια. Λοιπόν, 195, να γυρίσουμε πρέπει όμως. Θα πω το πι. Το βλέπω, το πι, δεύτερο γράμμα. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένα κρυφό πι που δεν έχουμε αποκαλύψει. Βιάστηκες εδώ πέρα, ήσουν λίγο απρόσεκτη. Βέρα. Νομίζω το ξέρω το γρίφο. Λοιπόν, τότε αλλά να θα γυρίσουμε. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω ότι υπάρχουν 500 μέσα. Λογικό είναι. Δεν έφερε τα 500, τον Παλαντέρ ίσως. Όχι, ούτε αυτό ήρθε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε. Το φι. Φι. Επειδή εγώ δεν έχω βρει το γρίφο ακόμη και είσαι πάρα πολύ δυνατή σε αυτό το γρίφο, πες μου πόσα σύμφωνα έχει ακόμη, μιας και το έχεις λύσει. Πόσα μετράς. Ένα. Άρα θα παίξουμε ακόμη μία φορά ή θα σου δώσω το κατοστάρικο τώρα. Θα παίξουμε άλλη μία. Έλα τώρα τόσο αληθεία αλήθεια. Πολύ ατυχία. 20 ευρώ είχες, δηλαδή δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά από όλα αυτά, ρε παιδί μου, εκεί ήρθε η χρεοκοπία, ίσα-ίσα, για να μην λύσει το γρίφο που ξέρει ήδη. Γιώργο. Το ξέρω. Και εσύ το ξέρεις. Ναι. Εντάξει, και εσύ δεν έχεις κάποιο ποσό φοβερό, 140, τι θα κάνεις όμως. Θα τον λύσω. Λοιπόν, επιλέγουμε φρούτο για επιδόρπιο. Το παιχνίδι περνάει τώρα στη Σοφία, που αν ξέρει το γρίφο μπορεί να βγάλει τα πρώτα της χρήματα και είναι και καλά λεφτά, σχεδόν τα μισά από αυτά που έχει ο Γιώργος. Εάν δεν το ξέρει, θα πρέπει να έρθει να παίξει. Θα παίξω. Έλα. Θα παίξει όμως συνειδητά επειδή σου λείπει κάτι ακόμη. Δεν είμαι σίγουρη για την πρώτη. Όχι για τα λεφτά δηλαδή μόνο. Όχι. Ωραία. Θα πω το Δέλτα. Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι. Θα πρέπει να σε ρωτήσω απλά αν θέλεις να λύσεις το γρίφο, το λέω γιατί δεν έχουμε άλλα σύμφωνα, να λύσεις το γρίφο ή να αγοράσεις ένα φωνήεν. Αυτές είναι οι δύο σου επιλογές. Θα αγοράσω ένα φωνήεν. Το α. Και νομίζω ότι το α ναι σου δείχνει και το δρόμο για την νίκη. Επιλέγουμε φρούτα για επιδόρπιο. Διαφορά. Φρούτα, 2-15 σύμβολο, μπράβο και το smart home key της Energy. Μπράβο, 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 μπράβο. Λοιπόν,
Έχουμε παιχνίδι, έχουμε λίγο ανταγωνισμό πλέον, γιατί ανέβηκε στα μισά του δρόμου εκεί που είναι ο Γιώργος, δηλαδή η Σοφία. Αυτό με το φρούτο, εν μεταξύ εγώ, μισό λεδάκι, επιλέγουμε φρούτο για επιδόρμα κτλ. Δεν είναι υποχρεωτικό το φρούτο μετά, όχι, πριν το γλυκό. Όχι, εσύ έπρεπε να πεις και φρούτο. Α, δεν, συγγνώμη, ναι. Εγώ έχω μία άλλη σειρά, ξέρω ότι τρώμε το φαγητό, ναι. Έτσι, και πριν το γλυκό θέλεις ένα φρουτάκι, ένα μικρό, ένα καρπούζι, ένα κάτι, και τσουπ, σου έρχεται μετά και το επιδόρπιο να πάρεις το γλυκάκι σου, να στανιάρεις ανθρώπινα, να διαφημίσεις. Σήμερα έχουμε κάνει ωραία μπιζνά οικογενειακή εμείς εδώ πέρα, γιατί τι γίνεται. Είμαι εγώ με τον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος προηγείται με 500 ευρώ. Συζητάμε για το γιο μας, που είναι πιο μεγάλο, και την κόρη μας που είναι λίγο πιο μικρή, και τι παίζει ανάμεσα σε δύο αδέρφια που είναι αγόρι, κορίτσι κτλ. Και μετά έρχεται η φίλη μου η Σοφία από την άλλη, η οποία έχει πέντε παιδάκια, όχι τρίδημα, τετράδημα, και ένα-ένα κανονικά, τίμια. Και μας λέει, χαλαρώστε, μετά τα τρία δεν είναι, είναι το ίδιο πράγμα, είναι όλα χαλαρά και ωραία. Και είναι και ευτυχία βεβαίως, και φαντάζομαι τώρα τι κερκίδα έχεις εσύ που είσαι. Σε ποιο σημείο της Ελλάδας, δεν μας είπες. Χαλκίδα. Χαλκίδα. Πω, μιλάμε. Η μισή Χαλκίδα, που είναι η οικογένειά σας μόνο, είναι αυτή τη στιγμή, γίνεται ένας χαμός. Και έχουμε και το μικρό μας κορίτσι, τη Βέρα, η οποία σπουδάζει στις ΣΕΡΕΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων, αλλά δεν έχει βγάλει ακόμα λεφτά. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ξεκινήσει η δεύτερη φάση και να βγάλεις και εσύ. Πάμε. Λεξομαχία. Η κατηγορία είναι rap trap. Της μοδός είναι αυτά. Πάμε. Ένα όνομα θέλουμε. Είναι και ιδιαίτερα αυτά τα ονόματα. Bloody Hawk. Πριν εμείς προλάβουμε να σκεφτούμε κάτι, η Βέρα θα μας πει ότι έχω πάει και σε συναυλία, το ξέρω εγώ. Πες το. Δεν έχω πάει. Αλλά το κατάλαβες από τα πρώτα γράμματα. Bloody Hawk, 200 ευρώ σου έδωσε και αναπτερώνεται και το ηθικό σου. Και παίζεις και πρώτη και διαλέγεις σε κατηγορία. Καλό. Η πρώτη επιλογή σου είναι ιστορικό γεγονός. Η δεύτερη επιλογή σου είναι πετώντας. Είναι που ψάχνουμε πτηνά. Κάτι που αφορά κάποιο πετούμενο. Και η τρίτη είναι πού βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε. Εκεί θα πάμε αμέσως στον επόμενο γύρο, που είναι βεβαίως ο τέταρτος. Θέλουμε γράμματα στον πίνακα για να αναζητήσουμε ένα μέρος κάπου στην Ελλάδα. Ήδη έχω βοηθήσει πολύ, αν φανταστείς πόσο είναι ο πλανήτης. Εντάξει. Ναι. Εγώ το έχω πάει απλά στην Ελλάδα. Το σίγμα. Αυτό το μέρος το οποίο ψάχνουμε έχει τρία σίγμα. Παραλίγο. Και μόλις θα είχε βγάλει τα λεφτά, θα τα είχαν κρίμα. Έλα. Το ταφ. Είναι 200, φαντάσου τώρα, με διπλό γράμμα περνάς. Δεν είναι διπλό, είναι τετραπλό, περνάει πρώτη, παιδιά. Να το, ό,τι δεν είχες τους πρώτους γρίφους, το πετυχαίνει με τη μία, τον τέταρτο. Θα αγοράσω. Το όμικρον. Με δύο γράμματα, παιδιά, πέρασε πρώτη. Αυτός είναι ο τροχός τύχης. Θα αγοράσω το αλφα. Είναι τρία. 660 ευρώ. Μόνο σε αυτό το γύρο. Θα αγοράσω κι άλλο ένα. Το έψιλον. Τρεις επιλογές που έκανες στα αφωνίεντα σε δικαίωσαν απόλυτα. Αχ, και τριγυρνάς. Πότε από εδώ, πότε από εκεί. Θα μπω το κάπα. Δεν λέω και το όνομά της, σαν τον Βόλτεμορ, σαν τον ακατανόμαστο. Δεν λέμε το όνομα. Θα πω το μη. Κάτι. Ωραία, φίλε. Δεν χάσαμε τα λεφτά. Έρχεται όμως ο Γιώργος. Χάσαμε τη σειρά μας, Βέρα. Άρα θα εξαρτηθούν τα πάντα από τα γυρίσματα του Γιώργου αρχικά. Και
Και αυτό είναι πολύ καλό για τον Γιώργο και πολύ κακό νέο για τη Βέρα. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία. Θα πω το ρο. Ήδη έχεις τη δεύτερη ευκαιρία στην άκρη και 150 ευρώ από το τριπλό αυτό ρο. Άτυχος γύρος. Το έχει ξαναπάθει, ξέρει πώς είναι. Αυτή τη φορά του στερεί και τη δεύτερη ευκαιρία και το 150 και τη σειρά του, γιατί αυτή τη φορά υπάρχει παίχτης με πολλά λεφτά δίπλα σου. Και είναι η Βέρα. Πάει η ευκαιρία του Γιώργου. Σοφία, έχει τη δική σου. Οχ. Θα πω το πι. Το οποίο είναι και διπλό, άρα δεν είναι 150, είναι 300. Αλλάζει το παιχνίδι τώρα και για τη Σοφία, η οποία πλησιάζει την πρώτη θέση. Ναι. Φτιάξει energy εσένα, το ξέρεις. Θα πω το λάμδα. Το λάμδα, βεβαίως, σήκωσε και αυτή την δωρεπιταγή της energy. Έχει πάρει ήδη άλλη μία νωρίτερα. Φτάσει τελικό και έχει όλε αυτέ τι δωρεπιταγέ και όλα αυτά τα smart home kit. Βλέπω. Θα φαίνεται το σπίτι σα στη Χαλκίδα, θα φαίνεται από διαστημικό σταθμό. Λοιπόν, 4-35. Θα πω το ήττα. Και είναι 2. Βρισκόμαστε. Το νι. Νιτρογλυκερίνη. Ναι. Ωραία. Ξέρεις όλες τις λέξεις εκτός από τη δεύτερη. Τα λέμε καλά? Σωστά. 3.55 έχεις. Θα πω το α. Δεν το βλέπεις και αυτό. Κάνεις λάθη, τα οποία θα κοστίζουν. Από σου εξίας. Την προηγούμενη φορά μπορεί να μην κόστησε πολύ. Τώρα ξέρεις πώς θα κοστίσει. Θα σου πω. 610 ευρώ που έρχονται για την Βέρα. Βέρα πλησίασε. Εάν ξέρεις όλο το γρίφο, αυτό το μεγάλο ποσό θα σε φέρει στην πρώτη θέση. Θα περάσει και το Γιώργο. Ωραία. Πέτρινο γεφύρι της πύλης στα Τρίκαλα. Και εδώ, παιδιά, πήρε το ανέλπιστο δώρο απροσεξίας από την φίλη μου τη Σοφία, την οποία οφείλεις να ευχαριστήσεις. Ήταν τόσο απρόσεκτη, γιατί η Σοφία σου έδωσε το χρήμα τελικά. Πήγε να πάρει 6-10. Με αυτά τα χρήματα έχουμε αλλαγή στην πρώτη θέση. Η Βέρα είχε 200 ευρώ από τη λεξομαχία και από τότε όλα τη πάνε καλά. Πήρε άλλα 610 τώρα, σύνολο 810. Ακολουθεί ο Γιώργος που πλέον είναι δεύτερος με 500. Τρίτη Σοφία 2-15 και εμείς περνάμε στο γύρο νούμερο 5. Γιώργο, θέλω να παίξει πρώτος. Η κατηγορία είναι ιστορικό γεγονός. Ένα στοιχείο θα δώσω μόνο. Δεν ψάχνουμε κάτι από την δική μας πλούσια ελληνική ιστορία, αλλά από την επίσης πλούσια παγκόσμια ιστορία. Λοιπόν, το σίγμα. Προφανώς. Ωραιότατα. Το ταφ. Το ταφ, το τινιακό, το τινιακότικο το ταφ. Τινιακό, βέβαια. Τινιακιώτικο, πώς θα το πω. Λοιπόν, μπράβο, σήκωσε τη δώρα επιταγή, 300 ευρώ έπιπλα τινιακός. Σε όλη την Ελλάδα ταξιδεύουνε. Α, το ξέφυγες. Το κάπα. Και καλύτερα που το ξέφυγες, γιατί πήρες 3.50, αρέσεις τα 520, είσαι πάλι πρώτος. Θα αγοράσω ένα φωνήεν. Το α. 4. Θα πω το λάμδα. Τις υγείες μου. 420 ευρώ δεσμεύονται. Μένουν στη θέση τους. Έρχεται η Σοφία. Το ρο. Ρο. Εντάξει, εδώ είσαι άτυχη. Βέρα.
χαρά. 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξία. Θα πω τον νι. Τον νι. Ωραία, σήκωσε τη δωρεπιταγή. Και βέβαια το είπα γιατί εδώ υπάρχει μια επιταμελή οικογένεια. Εδώ έχουμε μια φοιτήτρια. Ζει μόνη σου ή ακόμα με την οικογένεια. Ζω με τους γονείς μου. Θα βοηθήσει το σπίτι με τα ψώνια. Να ορίστε, να έρχεται το κορίτσι. Να συνεισφέρω. Έτσι. Γονείς πάντα βοηθάνε, αλλά τώρα βοηθάει και η Βέρα. Πάμε να παίξουμε γιατί έχει 150 μόνο. Και τα 100 είναι, είπαμε, τα ψώνια από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξία. Όπα, εδώ όμως η συνεισφορά σου είναι πολύ, πολύ, πολύ μεγαλύτερη. Γιατί τα 500 ευρώ, που μπορεί να είναι και 1000, μπορεί να είναι και 1500, θα κάνουν ευτυχισμένα περισσότερα μέλη της οικογένειας. Και τους συγγενείς, μην πω. Έλα. Θα πω το μη. Μη για 500. 500, 500, εντάξει. Θα ήταν ωραίο να είναι και περισσότερα τα μη, αλλά και αυτά τα 500 δεν μας χαλάσανε καθόλου. Είναι δικά σου. 650. Θα αγοράσω το ΙΤΑ. Θα αγοράσω το όμικρον. Θα αγοράσω όλα ένα. Το ύψιλον. Έχεις βρει το ρυθμό σου, έχεις βρει το χέρι σου, την τύχη σου. Τα λεφτά έρχονται. Πάμε. Θα πω το πι. Και να τα 200, 550 αυτή τη στιγμή στο γύρο. Θα αγοράσω το έψιλον. Και δύο έψιλον. Άλλα 200 ευρώ. Τέλεια. Θα πω το γάμα. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ποια είναι η λέξη που σε δυσκολεύει. Είναι... Τρίτη από το τέλος. Μάλιστα. Θα αγοράσω το γιώτα. Περιμέναμε πολύ νωρίτερα να το αγοράσει, μπορώ να πω, γιατί εντάξει, την Κίνα την είχατε διακρίνει όλοι και φανταστήκαμε ότι ανάμεσα στα φωνήματα που θα επιλέξεις θα ήταν και το γιώτα. Δεν το έκανες πριν, το έκανες τώρα, δεν χάθηκε κάτι. 550 έχεις, είναι μεγάλο ποσό. Το λύνεις τώρα γιατί τα δύο γράμματα που υπολείπονται, τι είναι. Σύμφωνα. Αν δεν το λύνεις, πρέπει να γυρίσεις. Εκεί, 200, ωραίο, αλλά θα βρούμε το γράμμα. Θα ναι. Πω το ψι. Ωραία. Το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Παιδιά, δεν έχουμε αγωνία. Το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λείπει ένα γράμμα, οπότε ή θα κάνεις εκτίμηση μαντεύοντας τον γρίφο, είτε θα γυρίσεις και με ρίσκο. Φαντάζομαι το πρώτο. Ναι. Το λύσεις. Αν και δεν το ξέρω. Οπότε, κρατάμε μία πισινή που λέμε. Ακούει και ο Γιώργος που έχει επίσης πολλά λεφτά, παιδιά. Έχει 4-20, γιατί εδώ παίζεται ποιος θα περάσει πρώτος. Γιώργο, το ξέρεις? Όχι. Ούτε εσύ. Όχι. Ακούμε... Α, ναι, το ξέρω. Όπα, πετάχτηκε, ναι, το ξέρω. Βρήκα. Δεν ξέρω αυτό αν σε άγχωσε, γιατί εσύ τώρα θα δώσεις την απάντησή σου. Πάμε. Το άνοιγμα και η επίσκεψη του Νίξον στην Κίνα. Άρα, επιλέγεις τυχαία το γράμμα ξύ. Δεν σου λέει κάτι η λέξη. Το επιλέγω επειδή κάτι μου λέει. Κάτι σου λέει. Ναι. Πάμε. Μάτα Χίλια Watergate. Ένας από τους πιο διάσημους για τους λάθος λόγους όμως πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Νίξον, για τα σκάνδαλα κτλ. Το 72 ήταν ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που ανοίχθηκε στην Κίνα γιατί οι σχέσεις της Δύσης με την Κίνα ήταν σε πολύ κακό σημείο. Ήταν πολύ σημαντικό για την εποχή. Τώρα γίνεται το ανάποδο, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή με τους Κινέζους και τους Αμερικανούς. Λοιπόν, ήσουν τυχερή, αλλά και υπολόγισε πολύ σωστά το τελευταίο γράμμα. Τυχερή ήσουν στον τροχό, γιατί σου έφερε λεφτά και πολλά. Τη έφερε 200 αβέρτα. 750, δικά σου. Μπράβο. Ξεπερνά το χιλιάρικο και όχι απλά το ξεπερνά. 1560 λοιπόν, πλέον διαφορά πάνω από 1000 από τον Γιώργο που περίμενε έτσι, περίμενε στη γωνία για να πει τον Νίξον. Στη γωνία περίμενε και να έπαιρνε την πρώτη θέση. Όχι, δεν την πήρε, άνοιξε και η ψαλίδα. Άνοιξε και η ψαλίδα. Ποιος έχει μείνει λίγο πιο πίσω? Σοφία, αλλά παίζει πρώτη τώρα. Σοφία, μας θυμίζει τώρα η Νατάσα μας ποια είναι η κατηγορία με την οποία εσύ θα ξεκινήσεις το γύρισμα. Κατηγορία είναι πετώντας.
Τα φτηνά πώς τα πας? Καλά. Μια πληροφορία που αφορά ένα φτηνό. Το σίγμα. Εντάξει. Η ατυχία πολύ της Σοφίας είναι άπαιχτη. Πέρα. Πεσμένη σε βρίσκω κιόλας, γιατί από τα 500 και τα 200 πήγες 100, δηλαδή χάλια. Θα πω το TAF. Απολαμβάνει τώρα βεβαίως, γιατί είναι σε πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Τουλάχιστον στην τράπεζα έχει πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό. Είναι πάνω από 1500 και ήδη βγάζει 3 εκατοστάρικα στον έκτο. Το κάπα. Και 3 κάπα. Λες. Θα αγοράσω το όμικρον. 3 και τα όμικρον, 3 και τα κάπα, 3 και τα ταφ. Έχεις ένα ωραίο μοτίβο μέχρι στιγμής σε αυτό το σημείο. Ναι. Θα αγοράσω και το αλφα. Και το αλφα, παρακαλώ. Πολύ καλύτερο από όλα τα προηγούμενα γράμματα. Ωραιότατα. Πήρες 2 φωνήεντα, έχεις 160 ευρώ. Όπως λέμε, Νίξον. Ναι. Από τους προέδρους των ΗΠΑ πλέον είναι ο αγαπημένος σου. Πλέον. Ναι, τώρα. Ναι. Ενώ είναι με διαφορά ο λιγότερο αγαπητός όλων, υπάρχει λόγος που η Βέρα τον συμπαθεί τον Νίξον. Λοιπόν, 2.40. Δεν σε φοβόμαστε καθόλου στη δεύτερη φάση. Ναι. Είναι η φάση σου. Θα πω το ρο. Έβγε. Το δρόμο το ξέρεις, το 500 ξέρεις που είναι, το αφαιρείς, το περνάμε στο πορτοφόλι. Ξανά ένα πολύ μεγάλο σπουδαίο ποσό για ένα γύρο είναι στα χέρια σου. 740. Θα αγοράσω το γιώτα. Θα πω το πι. Κρίμα, γιατί νομίζω ότι το πι ήταν το τελευταίο που περιμέναμε να ακούσουμε. 6.40, τα κρατάς, Γιώργο. Είσαι 1.000 ευρώ πίσω, αλλά άνοιξε ένα παραθυράκι αυτή τη στιγμή. Το λέω γιατί ξέρω πως υπάρχουν γράμματα, μην πω και όλος ο γρίφος που μπορεί να γνωρίζεις. Όχι, υπάρχουν γράμματα που ξέρω, ξέρω όλο το γρίφος. Εγώ αυτό πιστεύω για τη Βέρα, ότι βλέπει κάποια γράμματα, αλλά τελικά ναι, δεν τα έβλεπε. Έλα. Α, εδώ έχουμε άλλη ιστορία. Εδώ έχουμε ιστορία ατυχίας. Εδώ έχουμε τον αναστεναγμό, τον δικαιολογημένο. Ναι. Διότι για ακόμη μια φορά, ενώ μπορεί να το κάνει, ο τροχός δεν του το επιτρέπει. Οπότε, Σοφία. Θα μπορούσες να έχεις 500 τώρα, αλλά σε αυτό το σημείο υπήρχε ένα 500 που το αφαίρεσε η Βέρα πριν από λίγο. Θα πω το μη. Για πάμε πάλι. Θα πω το γάμα. Και αυτό ήταν το γράμμα που πίστευα ότι η Ριβή έχει βρει σε μία από τις τρεις λέξεις που το περιέχουν. Θα αγοράσω το έψιλον. 5. Θα το λύσω. Είναι ένα πεντάρικο. Θα το κάνω 100. Είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θα το λύσω. Τα γεράκια μετά τη γέννα ζουν οικογενειακά. Εδώ να μοιραστώ πρώτα την πληροφορία ότι αυτό όντως συμβαίνει, αλλά μην φανταστείτε για καμία τρομερή οικογένεια και αγάπη. Κανένα δίμηνο και μετά
Μην τον είδατε τον Πανάη, φεύγουν ο καθένας από εδώ και από εκεί. Γύρισε άλλη μια φορά πριν πάστε σου, έτσι σε παρακαλώ, έτσι να μου φύγει εμένα. Όχι ότι θα έφερε το ίδιο απαραίτητα, γιατί μπορεί να ήταν άλλη η δύναμη με την οποία γύριζε στον τροχό, κάτι διαφορετικό. Αλλά αν γύριζε άλλη μια φορά, θα διεκδικούσε για τα υπόλοιπα γράμματα τα οποία τα ήξερε. Τι είχε μείνει, ένα γράμμα. Ναι. Άλλο ένα πενταρικάκι. Οκ. Okay. Ας πούμε ότι αυτό θα γινότανε. Αν όμως είχε γυρίσει λίγο πιο δυνατά και πήγαινε 500, κατάλαβε τι εννοώ. Έμεινε με το κατοσταρικάκι. Και απλά έφτασε στα 315, δηλαδή παραμένει τρίτη. Και έτσι τελείωσε και η δεύτερη φάση. Και η δεύτερη φάση τελείωσε με τον γρίφο να λύνεται από τη Σοφία. Μεγάλες διαφορές δεν βλέπω. Διαφορές είναι κάτω από το χιλιάρικο. Είναι πολύ σημαντικό όμως να μάθουμε μετά τις διαφημίσεις ποιος θα παίξει πρώτος μετά τη διαφημίση. Γιατί τώρα αφήνουμε χρόνο να δηλώσετε συμμετοχή πολύ εύκολα μέσα από το ίντερνετ και να έρθετε να παίξετε, να διεκδικήσετε το ωραίο μας Nissan Juke, τα χρήματα, την εμπειρία, τα πάντα όλα. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας trochos.star.gr. Ωραία, θα περάσουμε στους τελευταίους μας γρίφους. Δύο για την ακρίβεια, λεξομαχία και τελευταίος γύρος για την Βέρα, τον Γιώργο και την Σοφία που έχουν αυτά τα ποσά εδώ. 3.15 η Σοφία ξεκινάει λίγο πιο πίσω, 500 ο Γιώργος αρκετά κοντά αν βάλουμε και τα μπόνους μέσα και η Βέρα είναι πρώτη με 1.560. Πάμε να παίξουμε τη λεξομαχία η οποία οδηγεί. Και το λέω σοβαρά αυτό, γιατί εντάξει, ωραία, αστειευόμαστε, χαλαρώνουμε και χρειάζεται να χαλαρώσουμε γιατί τώρα ξεκινάνε τα ζόρικα. Όποιος είναι πιο γρήγορος, πιο γρήγορη σε αυτό εδώ το γρίφο της λεξομαχίας, παίζει πρώτος ή πρώτη στον τελευταίο γύρο. Πάμε! Η κατηγορία είναι ξένη σειρά. Ποια ξένη σειρά θα μας οδηγήσει στον τελευταίο γύρο? Ο Μότσαρτ στη ζούγκλα. Ναι, μπράβο σου. Τι ξέρεις τη σειρά? Όλοι. Τη μάντεψες? Εντάξει, δύο γράμματα λίγο. Είναι πιο απολαυστικό ακόμα αυτό. Πάμε τελευταίο γύρο. Τα 200 ευρώ του μπόνους που μόλις ήρθαν εδώ μαζί μας, έρχονται σε σένα. Άρα από τα 700 πηγαίνεις αμέσως στα 900 και η διαφορά μικραίνει κι άλλο. Καλή τύχη και στους τρεις και οι τρεις διεκδικείτε την νίκη και τον τελικό με την κατηγορία... Στο λογιστήριο. Εκεί θα πάει σίγουρα ένας από τους τρεις για να πάρει τα λεφτά. Ένα δωράκι σε περιμένει, αλλά θέλουμε και ένα γράμμα. Από το σίγμα. Το δώρο είναι πάρα πολύ καλό στην προκειμένη περίπτωση και το σηκώνεις. Είναι 115. Το κάπα. Το κάπα σε καίει αυτή τη στιγμή. Διατηρείσαι πολύ κοντά στην πρωτοπόρο, αλλά χάνεις τη σειρά σου. Σοφία, μαζί με τον μπόνους έχεις αφετηρία σου στο σκοπό σου που έχεις να φτάσεις την Βέρα, τα 515. Άρα σου λείπει ένα χιλιάρικο και ένα πενταρικάκι. Tough. Με ένα κούφιση. Ωραία. 100 ευρώ ήδη πέρασαν στο ταμείο υπό τη μορφή δώρου από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Ξανά. Θα πω το νι. Νονά. Νονά. Όχι, το νι δεν είναι στα γράμματα του τελευταίου μας γρίφου. Χάνεις και εσύ τη σειρά σου. Και έρχεται η Βέρα, η οποία ξέρει ότι είναι μπροστά, άρα δεν χρειάζεσαι λεφτά, χρειάζεται να μην κάνεις κανένα λάθος. Το πει. Αστόχησε και η Βέρα. Άλλη μια γυροβολιά από την αρχή του γύρου, δηλαδή από εκεί που παίζει πρώτος, ο Γιώργος.
Χορό. Ποιος θα πάει στο λογιστήριο. Όπα! Φοβερές οι πιθανότητες του Γιώργου αν ευστοχήσει. Το Λάμδα. Και ευστόχησε. Και σηκώνει τα 300 ευρώ τινιακός. Σηκώνει το δώρο του. Και έχει μειώσει ακόμη περισσότερο. Είναι σε απόσταση αναπνοής αυτή τη στιγμή. Αυτό που σου λείπει πλέον είναι ένα γυρισματάκι. Με 200 ευρώ είσαι πρώτος. Κάνουμε θρίλερ. Ναι. Τρομερό. Λοιπόν, το μη. Για 150. Και έχει 2, άρα περνά πρώτος. Αλλάζει η πρώτη θέση. Πώς προχωράμε. 7,95 δικά σου αυτή τη στιγμή. Θα πω το αλφα. Το αλφα. Υπάρχει, με το φωνή είναι αυτό, παραμένεις πρώτος. Αλλά πλέον με μια πολύ πολύ μικρή διαφορά, της τάξης των 35 ευρώ. Είσαι 35 ευρώ μπροστά. Να αγοράσω άλλο ένα φωνή. Εδώ πάμε για μια κίνηση στρατηγικής. Μια ελεγχόμενη οπισθοχώρηση, να το πω. Το έψιλον. Και θα είναι ελεγχόμενη αυτή η οπισθοχώρηση αν φέρεις 80 και πάνω. Γιατί έχεις πέσει πάλι πίσω. Αν το λύσω, χάνεις. Χάνω. Ωραία. Όπα, όπα. Τι μου πες. Μου πες αν το λύσω. Ναι. Άρα ξέρεις το γρυφό. Ναι. Άλλη ιστορία. Εδώ τα πάντα θα εξαρτηθούν από την τύχη. Πόσα σύμφωνα έχει. 2. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχεις 2 ευκαιρίες, τουλάχιστον μπορεί να είναι και μία, να πετύχεις ένα ποσό πάνω από 65. Πάμε, πρώτο γύρισμα. Πάνω από 65 κερδίζει... Χρεοκοπή! Είναι το τελευταίο που δεν περίμενα να δω. Δηλαδή, κάπου μέσα μου ένιωθα, λέω, μπορεί και να μην έρθει, θα έρθει ένα μικρότερο ποσό, θα γυρίσει ξανά, θα έχουμε τέτοια αγωνία. Αλλά τα πράγματα πάνε ακόμη πιο χάλια για τον Γιώργο που χρεοκοπεί και χάνει το παιχνίδι. Γιώργο, λυπάμαι πάρα πολύ. Από όλα αυτά χρειαζόσουν μόλις 65 ευρώ και δυστυχώς χρεοκόπησε. Δεν το περίμενα. Δεν είδα αυτή την εξέλιξη. Η πραγματικότητά μας ποια είναι, θα σας την πω. Υπήρχαν 18 φέτες, 18 φέτες, με τις οποίες ο Γιώργος μπορούσε να φύγει νικητής. Ανταυτού, πέτυχε μία από τις 8 που τον καταστρέφουν. Εδώ τώρα συμβαίνουν άλλα πράγματα. Ναι. Ξαναμπαίνει στο κόλπο η Σοφία. Δεν υπάρχει χιλιάρικο, υπάρχουν 500άρικα. Δεν βλέπω 500, παρότι το 200 είναι πολύ ωραίο ποσό, δεν είναι 500. Θα πω το γάμα. Εάν πάει στο θαυμαστικό... Λίγο. Τι γίνεται! Τι γύρος ήταν αυτός! Okay. Δεν ήρθε. Δεν ξέρουμε γιατί έχει. Μπορεί να έχει και χρεοκοπία. Δεν ήρθε όμως. Το χ. Σύμφωνα και με τα λεγόμενα του Γιώργου που είχε λύσει το γρίφο, αυτό ήταν το τελευταίο σύμφωνο. Αν υπήρχε μία ελπίδα, και δεν έχουμε καμία αγωνία πλέον, παιδιά, για τον νικητή, για την νικήτριά μας βασικά, που είναι η Βέρα. Βέρα μου, ήρθε η νίκη. Αν είχε έρθει αυτό το θαυμαστικό, δεν ξέρω τι θα γινότανε. Να λύσουμε τον γρίφο. Ναι. Έλα. Έλεγχος ημερήσιου ταμείου. Λοιπόν, αυτό είναι και εγώ θα σου ζητήσω να περάσεις τη θέση σου για να σας αποχαιρετήσω όπως πρέπει. Ξέρω ότι το έχετε περιέργεια, ήδη το έχω καβατζώσει εγώ. Καβάτωσα ήδη. Για να πεις, ρε παιδί μου, αν έβαζα λίγο δίναμη παραπάνω, τσουκ, ένα εκατοστό και πήγαινε στο θαυμαστικό, θα είχα κερδίσει αυτό το παιχνίδι στο τελευταίο γράμμα. Η απάντηση είναι όχι.
Είχε χρεοκοπία, δεν ούτε στο τελευταίο θα μπορούσες να ευτυχήσεις. Πιο άτυχος βεβαίως της ιστορίας είναι ο Γιώργος, και όταν κάποιος είναι πιο άτυχος, κάποιος άλλος, επίσης καλός παίκτης, είναι νικητής. Και άξια νικητρία είναι η Βέρα που είχε και την τύχη μαζί της και την ικανότητα, ειδικά στη δεύτερη φάση, να φτάσει στα 1.560 ευρώ και με αυτά να διεκδικεί και το μεγάλο μας δώρο, το αυτοκίνητο, σε λίγα δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν εδώ. Παίρνω την Βέρα, η οποία μπορεί να γίνει η φοιτήτρια που θα πηγαίνει, έρχεται σε ΣΕΡΕΣ Αθήνα Πανεπιστήμιο με νέο αυτοκίνητο. Πάντα κάνω την ερώτηση σε φοιτητές που έρχονται εδώ μέχρι τον τελικό. Δείξε μου το δίπλωμά σου, οδήγησης. Έχω. Α, μου την έφερε. Περίμενε να μου πει δεν έχω. Έχω. Πρόλαβες και έβγαλες. Ναι. Θα ήθελα πραγματικά να χρησιμοποιήσεις το δίπλωμά σου μέσα σε τούτο εδώ αυτοκίνητο. Το οποίο μπορεί να βρεις μέσα σε έναν από αυτούς τους 24 φακέλους. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πάμε, δυνατά. Το νούμερο 8 είναι ο φάκελος του τελικού. Και εδώ, δίπλα από τον Nissan Juke που μας δίνει πολύ ωραία ενέργεια πάντα, θα αναζητήσουμε ακόμη έναν γρίφο. Πάμε. Η κατηγορία είναι στην εφημερίδα. Δύο λέξεις. Όμως, δεν είναι σε χωριστές. Είναι μία έννοια σχηματίζουν αυτές τις δύο λέξεις που αφορά φυσικά στην εφημερίδα. Βάλουμε τα παραδοσιακά α, λάμδα, π, σίγμα και τάφ. Βλέπεις κανένα σίγμα? Όχι. Όλα τα άλλα όμως τα βλέπεις. Σειρά σου. Το κάπα. Κάπα είναι το πρώτο γράμμα. Ωραία. Νι. Νι, όπως λέμε νήμα, έτσι. Και έχουμε άλλο ένα σύμφωνο και ακόμη ένα φωνή. Το ρο. Και εκτός από το α, ποιο φωνή εν υποψιάζεις ότι μπορεί να υπάρχει εδώ? Το ε. Αυτά ήταν τα τέσσερα γράμματα. Και πάμε αμέσως στον γρίφο να δούμε αν ανοίξουν κάποια από αυτά. Κάπα, νι, ρο και ε. Αρκετά! Έχεις 10 δευτερόλεπτα να μας πεις τι έχουμε εδώ, στην εφημερίδα. Ρεπορτάζ. Ε, τι ρεπορτάζ? Όχι αναλυτικό. Το ρεπορτάζ. Πώς ήταν τα ρεπορτάζ? Έλα μωρέ Βέρα μου. Μισό λεπτό ρε παιδιά, μην ανοίξουμε, γιατί νομίζω εδώ τώρα μου στρεσαρίστηκε η Βέρα. Αθλητικό. Έλα βρε Βέρα. Το είπε, το είπε. Ναι. Να τα ανοίξουμε. Αυτό δεν είναι. Μα ήταν πολύ εύκολο το έργο σου, χάρη σε σένα. Χάρη στις επιλογές σου. Έβαλες το α, έβαλες το λάμδα, είχαμε το τάφ, το κάπα μέσα. Ήταν όλα τέλεια, αλλά δεν είχαμε έτσι 3-4 δεύτερα παραπάνω που χρειαζόσουν, νομίζω, για να το διαχειριστείς πιο ψύχρεμα. Πολιτικό, πολεμικό, αθλητικό και άλλα 5 ρεπορτάζ όλα μέσα σε μια εφημερίδα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Φτάσαμε μέχρι την πηγή, νεράκι δεν ήπιαμε, δεν πειράζει. Το παλέψαμε. Τώρα σου φαίνεται πολύ πιο εύκολο όλο αυτό που έγινε, αλλά είναι πάντα το άγχος και μπορεί να σας το επιβεβαιώσει αυτό η Βέρα. Σίγουρα. Μπορεί να σε τυφλώσει λιγάκι και να μην δεις πράγματα που βλέπουμε όλοι. Όπως και να έχει, μπορεί να το είδαμε εμείς, να μην το είδε η Βέρα. Αλλά η Βέρα, σε αντίθεση με εμάς, θα φύγει με 1.560 ευρώ στην τσέπη. Οπότε θα είμαι πολύ χαρούμενη από εδώ πέρα. Και ανοίγω το φάκελο με την ελπίδα να μην έχω μέσα το αυτοκίνητο ή κάποιο τρομερό ποσό. Και εδώ έχουμε ένα ποσό που το λες και πολύ καλό. Γιατί είναι τεσάρι. Το αφήνουμε. Να σας πω γιατί. Γιατί για ένα φοιτητή, ακόμα και τα 1.560, φουσκώνουν το πορτοφόλι και φεύγει η νικήτρια από εδώ. Γιατί όποιος γυρίζει, κερδίζει. We'll be right back.